Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως τουρίστες. Οι περισσότεροι πλέον αυτοπροσδιορίζονται ως ταξιδιώτες. Ποια είναι η διαφορά, μερικές βασικές διαφορές μεταξύ του τουρίστα και του ταξιδιώτη. Ο τουρίστας απλά επιλέγει να δει τα πράγματα που πρέπει να δει. Αυτά που του έχουν πει οι άλλοι, πρέπει να τα δει, τα σημεία μεγάλου ενδιαφέροντος. Είναι ο παρατηρητής. Ο ταξιδιώτης είναι αυτός που θέλει τις εμπειρίες. Ψάχνει την κουλτούρα του τόπου που επισκέπτεται. Ζει μέσα στον τόπο, προσπαθεί να έχει την επαφή με τον τόπιο και σέβεται την τοπική κουλτούρα. Από την άλλη, ο κλασικός τουρίστας απομονώνεται από τον κόσμο και από την τοπική κουλτούρα, κάνει συνεχά... Συνεχίζουν να έχουμε στα παιδιά, θα πρέπει εμείς από εδώ και πέρα να κάνουμε τις συνθήκες του πεδίου, να προσέξουμε, να διαφημίσουμε το πεδίο πιο πολύ προς το εξωτερικό και στην Ελλάδα και θα πρέπει κάποια στιγμή να εκδοθούν και βιβλία, οδηγοί, τα οποία μπορούν να πουληθούν και να περιγράφουν τις καινούργιες διαδρομές που έχουν γίνει μετά το 2000, για παράδειγμα. Αυτά είναι νομίζω τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς το παρόν. Τώρα, αναφέρθηκα... Ενημερώσει ότι υπάρχουν ομάδες του εξωτερικού που θέλουν να έρθουν εδώ στο Μετέωρα για προετοιμασία και η Εθνική Ελλάδα ήθελε να έρθει μια χρονιά στα Μετέωρα πριν την Ολυμπιάδα για προετοιμασία. Και το επόμενο βήμα πρέπει να κάνουμε με τους τοπικούς άρχοντες. Ναι, είναι να σηματοδοτήσουμε αυτά τα μονοπάτια, να μην μπαίνουν μέσα μηχανοκίνητα οχήματα και τα καταστρέφουμε. Και να έρθει ακόμα και ο τουρίστας με το ποδήλατό του να υπάρχουν σηματοδοτημένες διαδρομές από μια δύσκολη μέχρι μια πιο εύκολη, όπως είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πηγαίνεις σε ένα βουνό και βλέπεις τα μπελάκια με διαδρομή άσπρη, με διαδρομή μαύρη, με δυσκορματίδα. Και αναλόγως σε τι επίπεδο είσαι, μπορείς να την ακολουθήσεις. Και να σημειώσω ότι 20-21 Μαΐου φέτος θα γίνει λαϊκός γύρος το Σάββατο στην Καλαμπάκα, προβληματικός λαϊκός γύρος, θα συμμετέχουν όλα τα παιδάκια και όλοι οι γονείς και την Κυριακή θα γίνει ο μεγάλος αγώνας από το Καστράκι για το γήπεδο του Καστρακίου. Να σκεφτούμε είναι ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος εδώ της ευρύτερης περιοχής. Τι θέλει να αναδείξει το εναλλακτικό της τοπίο. Να φύγει από το μαζικό τουρισμό, βεβαίως ο προσκυνηματικός τουρισμός δεν το συζητάω, θα πρέπει να υπάρχει και δεν τίθεται ζήτημα συζήτησης, αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσει η περιοχή, τα κάλυπτα της, να το πω έτσι, και το τουριστικό της προϊόν με την υπεραξία που έχει, διότι η υπεραξία τη δίνει το φυσικό τοπίο και οι άνθρωποι. Το φαγητό, βεβαίως η καλή φιλοξενία. Θα κάνουμε εύκολα σύντομα είναι. Αυτό που αν θέλετε είναι και το αντικείμενό μου, η σύνδεση του πρωτογενού στο μέλλον της κτηνοτροφίας, όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό με το τουριστικό προϊόν, με την αστρονομία, τον πολιτισμό μας, αυτό θα ακολουθήσει. Σήμερα ξεκινάμε με αυτό γιατί ήδη υπάρχει, είναι εδώ και με ελάχιστες κινήσεις θεωρώ που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να πάμε σε αποτελέσματα στην περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο επιλέγησαν και οι συγκεκριμένοι ομιλητές.